Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά σίγουρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί του έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το κομμάτι. Βέβαια, ξέρετε, το Πέρης Βασιλάκης δεν κάνει τίποτα τυχαία σε αυτή τη ζωή. Το «Δεν είμαστε καλά» την χάνει να είναι το τραγούδι πριν μιλήσω με τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Ποιος είναι ο Σωτήρης Γεωργούτζος? Για πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, ο Σωτήρης Γεωργούτζος, παιδιά, είναι ο άνθρωπος που όταν λέει γκολ, το ζει και το ζούμε όλοι μαζί του. Καλημέρα, Σωτήρη μου. Καλημέρα, Νατάσα. Καλώς το παλικάρι. Νόμιζα ότι πήρα 21, πήρα 7 αυτό το τραγούδι και ευνηδιάστηκα. Ναι, ναι. Ευνηδιάστηκα. Δεν θα ευνηδιάζεις μόνο εσύ εμάς, θα σε ευνηδιάζουμε κι εμείς. Διότι... Ναι, το ξέρω. Είσαι, καταρχάς, Σωτήρη Γεωργούτζο, νομίζω ότι είσαι ο πιο διάσημος sportscaster τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και να με συγχωρήσουν όλοι οι φίλοι και συνάδελφοι και συνάδελφοί σου, δημοσιογράφοι και sportscaster, αλλά έχεις κάνει ένα δικό σου θέμα, ρε παιδάκι μου, ολόκληρο, έναν κόσμο ολόκληρο. Ένα δικό μου θέμα και μια σχολή που πλέον την ακολουθούν όσο μπορούν σχεδόν όλοι. Θυμάσαι πως ήταν οι περιγραφές στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και πως σιγά σιγά αρχίζουν όλοι και βγάζουν ένα μπρίο από μέσα τους, βγάζουν μια ζωντάνια και να μην τους παίρνει ο ύπνος. Στα θεωρία. Να πω κάτι τι έχω πάθει με σένα. Λοιπόν, νόμιζα ότι είχαμε εκπομπή την προηγούμενη Τετάρτη και περίμενα από τις 12. Είχα στυλωθεί και περίμενα. Δηλαδή, τελικά πέρα από τον ύπνο μου, σε βλέπω και στο ξύπνιο μου. Και περίμενα 2 ώρες. Μέχρι τις 2 άκουσα όλη σου την εκπομπή και λέω δεν μπορεί, τώρα θα είμαι εγώ. Και μετά κατάλαβα ότι είναι μετά από μία εβδομάδα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Σωτήρη μου, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους που είναι έτσι τόσο πολύ δραστήριοι και πολύ σχηδείς όπως εσύ. Τι κάνεις, είσαι καλά? Πολύ καλά, μια χαρά είμαι. Καταρχάς έχεις δημιουργήσει. Εδώ... Περίμενε. Έχεις δημιουργήσει σχολή. Είπες ότι έχεις σηκώσει τους sportscasters στον αέρα να είναι τόσο πολύ διαδραστικοί, θα έλεγα εγώ, στη μετάδοση. Ρε παιδάκι μου, όταν λες εσύ γκολ, σύεται το σύμπαν, γίνεται σεισμός, γίνεται χαμός. Πώς το κάνεις αυτό? Το κάνω γιατί το νιώθω. Ό,τι νιώθω και το κάνω με αυτή την ένταση και με αυτό το πάθος. Είναι δουλειά, αλλά είναι μαζί και ευχαρίστηση. Είναι ένα χόμπι που έχει γίνει δουλειά. Και θεωρώ ότι πρέπει στον άνθρωπο που ακούει, που βλέπει, να του μεταδίδεις το τι γίνεται στο κήπεδο, στην 25%, 30-50% πάνω από το κανονικό, για να του κινείς το ενδιαφέρον. Το παραμεταδίδεις εσύ, δηλαδή. Ναι, νιώθω, είτε αγώνας γάμα, β' εθνικής ή ό,τι άλλο, αισθάνομαι ότι μεταδίδω τον τελικό του Μουντιάλ. Έτσι αισθάνομαι μέσα μου. Δηλαδή, και αυτό θέλω να μεταδώσω. Όταν παρουσιάζεις, ας πούμε, έναν αγώνα της Καλαμάτας, της αγαπημένης σου Καλαμάτας, σαν είναι σαν να... Σαν να παρουσιάζω Βραζιλία-Αργεντινή, όπως εχθές 0-1. Τι έγινε χθες? Περίμενε, εσύ τα ξέρεις, εμείς δεν τα ξέρουμε. Τι έγινε χθες, Βραζιλία-Αργεντινή? Και τα προκριματικά, ναι. Κέρδισε η Αργεντινή 1-0 τη Βραζιλία. Καλός ο αγώνας. Μέσα στη Βραζιλία. Πολύ ματσάρα ήταν, αλλά είναι πλέον το φαγκάρι, η εποχή της Αργεντινής θα συνεχίζει να είναι. Έχω στο στούντιο, άκουσε με λίγο, έχω στο στούντιο ένα φίλαθλο, ένα φίλο ο οποίος είναι φαν σου, τρομερός. Για πάμε. Σημαντική στιγμή, εγώ θα το θυμίσω. Είσαι μαύρη θύελλα, ρίξ το έξω. Δίνει πέναντι ο Κουντουριώτης, ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία. Πέναντι εδώ, πέναντι υπέρ της Καλαμάτας, φωνάζουν δικαίως οι παίχτες της Αχαϊκής. Ο Κουντουριώτης δεν καταλαβαίνει τι δίνει εδώ, βουτάει ο Χαρίτος, πέφτει κάτω και βλέπουμε πέναλτι. Πέναλτι ο Κουντουριώτης, ο Ναύαρχος Κουντουριώτης από τη Δυτική Αττική, τρικυμία στο κρανίο, ρίχτω έξω Δημητριάδη, το έβαλε ο Δημητριάδης. Είσαι μαύρη θύελλα! Δεν βάζεις τέτοια μαϊμού πέναλτι! Είσαι στη μαύρη θύελλα, Δημητριάδη! Ρίχτω έξω, Δημητριάδη! Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, αυτό ένας φίλαθλος και φαν σου μας το υπέδειξε να το βάλουμε. Ρε φίλε, εσύ δεν μεταδίδεις αγώνα. Εσύ γράφεις ιστορία. Ναι, αλλά είμαι και δίκαιος, έτσι. Ναι. Είμαι και δίκαιος, γιατί ήταν απέναντι υπέρ της Καλαμάτας.
Το είδα μπροστά στα μάτια μου ότι ήταν μαϊμού, ήταν πέστηνο απέναντι και ζητάω από τον ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας που δεν με άκουσε να το ρίξει έξω, να μην βάλει τέτοιο ψεύτικο απέναντι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πέρα από το πάθος μου, πέρα από το παλμό, είμαι και δίκαιος. Ό,τι βλέπω το λέω. Δεν πάει να είναι υπέρ ή κατά της μαύρης θύελλας. Δεν με νοιάζει. Μάλιστα. Εγώ θα πω το σωστό. Θυμάσαι ότι έχουμε ένα... Περίμενε. Θυμάσαι ότι έχουμε ένα θέμα εμείς οι δύο. Εσύ μαύρη θύελλα Καλαμάτα, εγώ μαύρη θύελλα Πανηγιάλιος Αίγιο. Έτσι, το θυμάσαι. Πολλά αυτό. Θέματα έχουμε, αλλά ένα από αυτά είναι και αυτό. είναι... Ναι, κοίταξε να δεις. Και εδώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Η ιστορική μαύρη θύελλα είναι Πανηγιάλιος. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τώρα μιλάς σωστά. Τώρα μιλάς σωστά. Όχι, έχω να ακούσω τώρα. Ναι. Λοιπόν, είναι ιστορική μαύρη θύελλα, γιατί ιδρύθηκε το 1927. Η Καλαμάτα ιδρύθηκε το 1967. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα... ότι... Αλλά βέβαια. Η πιο διάσημη είναι η Καλαμάτα. Εντάξει, ισορρόπησέ το τώρα, δεν πειράζει. Ισορρόπησέ το. 100 Έλληνες. Εξαρτάται. Άμα οι 100 Έλληνες είναι στην περιοχή της Αχαΐας, θα πούνε τον Πανηγιάλιο. Όχι. Εγώ πιστεύω και στο Αίγιο οι μισοί δεν το ξέρουν. Γιατί κάνε μας τη χάρη, ρε Σωτήρη. Περίμενε. Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, είχες προχθές την εκπομπή σου. Έχουμε την ώρα του Σωτήρη. Έτσι. Ναι. Η ώρα του Σωτήρη, για να επαναλάβουμε για όσους μας ακούνε και στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα και σε όλη την Ελλάδα, πότε είναι. Η ώρα του Σωτήρη είναι κάθε Δευτέρα 10:30. Μάλιστα. Στο κανάλι του Sports Nonoto στο YouTube. Στο κανάλι του Sports Nonoto στο YouTube. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Εκπομπή την αρχίσαμε από πέρυσι. Πρόπερση νομίζω και δύο εκπομπές πρόπερση, πέρυσι και φέτος και γίνεται πόλεμος. Ναι. Έτσι είχαμε τον Κούγια τη Δευτέρα. Πες μου τι έγινε με τον Κούγια, σε παρακαλώ. Τι είπατε με τον Κούγια, τι σου είπε ο Κούγιας. Έβαλε κατά δικαίων και αδίκων, πέρασε από κόσκινο όλη την ποδοσφαιρική πρωτότυπο. Ελλάδα. Πρωτότυπο, για πες. Ναι. Είπε πράγματα απίστευτα. Περιττό να σου πω ότι μπλόκαρε το ηλεκτρονικό μας τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε όλους αυτούς που θέλουν να το απαντήσουν. Θέλουν να το απαντήσουν και επί τόπου. Ναι. Το απαντήσαν μετά όσους προλάβαμε πιο πολλούς. Τα βάλε με τη Ρόδο, τα βάλε με τον Τόνι τον Μαρτίνι, τον πρόεδρο της Ρόδου. Είπε ότι στήσαν ένα μάτς πέρυσι με το Γήθιο γιατί δεν θέλανε να βγουν στη Β' Εθνική Κατηγορία. Έγινε πόλεμος. Τα βάλε με όλες τις ομάδες, με την ΕΠΟ, με τον Μπαλτάκο. Και τι να σας πω, αλλά κυρίως έχει το μάτι τη Ρόδο, Κούγιας. Για μίλησέ μου για τη Ρόδο, πρόσεξε σε παρακαλώ, τι είπε για τη Ρόδο, τι λέει για τη Ρόδο. Είπε για τη Ρόδο φοβερά πράγματα, τα οποία θα τα απαντήσει ο Τόνις ο Μαρτίνης στη Δευτέρα πάλι που τον έχουμε στην εκπομπή. Να είδε ο Μαρτίνης και δεν μπόρεσε να μιλήσει εχθές. Τι έχει να μας πει ο Κούγιας για τη Ρόδο δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, ο Κούγιας είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική Εικόνη, το ξέρει πρόεδρος του Κορίνθου. Ναι. Και είναι στο τρίτο όμιλο. Στη ΓΑΜΑ Εθνική στο τρίτο όμιλο είναι και η Ρόδος, όπως και η Άλισσος. Ναι. Ο Διαγόρας που μας νίκησε προχθές μέσα στην Καλαμάτα, με 1-2 είναι στη Β' Εθνική, τα λέω για να τα μάθεις. Γιατί το μυαλό σου έχει Nike. Μόνο, αλήθεια είναι από αυτό. Εκεί και ναι. Πέρα, ναι, βέβαια. Από εκεί και, είναι και από εκεί της Nike τώρα φυσικά. Από εκεί και πέρα, η Ρόδος έπαιζε η Κόρινθος στο Άργος. Έχασε ο Κούγιας εκεί με 1-0 πριν μία εβδομάδα. Επιτέθηκε στον διαιτητή, γράφεται ότι πήγε να τον ξεβρακώσει. Αυτός λέει ότι πήγε να τον χαϊδέψει, έτσι ακριβώς μας είπε. Το διαιτητή, όχι να τον ξεβρακώσει. Έγινε ένας πόλεμος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή, ή θα τον ξεβράκωνε ή θα έκανε σεξουαλική παρενόχληση. Ένα από τα δύο. Ναι. Ένα από τα δύο, ναι. Το δεύτερο δεν το αρνήθηκε. Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου για το παιχνίδι αυτό με τη Ρόδο. Η Ρόδος, κοίταξε, ένας από τους δύο θα ανέβει όπως πάνε τα πράγματα. Ή η Ρόδος ή η Κόρινθος. Ο Κούγιας λέει ότι το σύστημα θέλει να ανεβάσει τη Ρόδο, επειδή δεν χωνεύει αυτόν. Ο ναι. Μαρτίνης λέει ότι έχουν καλύτερη ομάδα η Ρόδος από την Κόρινθο και θα ανέβει δίκαια. Ότι η Κόρινθος έφαγε 4 στη Ρόδο από τα ελάφια. 4-1 έχασε, θυμίζω. Από τότε ο Κούγιας το φέρει βαρέως. Γενικώς ο Κούγιας το φέρει βαρέως όταν χάνει. Πάντα, ναι, το χάνει, έχει μεγάλο θέμα ναι. Όταν χάνει ναι. Και είπε ότι ο Μαρτίνης δεν έχει λεφτά, ότι είναι άφραγκος, άμα το γυρίσει ανάποδα δεν πέφτει ούτε ένα ευρώ, ότι η Ρόδος χρωστάει 700 χιλιάρικα από πέρυσι, γι' αυτό δεν θέλει να ανέβει από πρόπερση σε επαγγελματική κατηγορία, ότι έδωσε το μάτι στο Γήθιο για να μην ανέβει και το παίξα στο στοίχημα. Εντάξει, αυτό δεν έγινε. Τέλος πάντων, εμείς στηρίζουμε, εγώ είμαι στη Ρόδο, στηρίζω τη Ρόδο όπως και να έχει, είναι βρώμικος ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Τι να λέμε τώρα. Είναι απίστευτα βρώμικο. Είναι βρώμικος από το γάμα τοπικό μέχρι της Α εθνική. Δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Ναι, το θέμα πράγματα. Είναι να υπάρχει ωραίο και καλό ποδόσφαιρο, ωραίο θέαμα. Καλό ποδόσφαιρο. Ήταν ωραίο το θέαμα χθες το ποδοσφαιρικό στον αγώνα Ελλάδα-Γαλλία.
φανταστικό θέαμα. Για πες. Απίστευτο θέαμα. Ήταν η εθνική μας παραλίγο να πάρει την νίκη. Έχασε ναι. 1-0, το έκανε 2-1 και μετά με τον Μπακασέτα και τον Ιωαννίδη και μετά δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος και πήγε 2-2. Mm-hmm. Μια γκολάρα βέβαια. Η Γαλλία είναι μια εξωπραγματική ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν μπορείς να... ασύλληπτα γρήγορη, ασύλληπτα ταλαντούχη. Ότι ήταν η πρώτη ισοπαλία που παραχώρησε η Γαλλία σε όλη την προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας. Και τώρα θα έχουμε τον Μάρτιο, θα, ναι. θα παίξουμε ένα αγώνα με το Καζακστάν. Περίμενε, για να καταλάβω έτσι όπως μου τα είπε ο Γιώργος Ρουμπέτης. Ήρθαμε 2-2 ισοπαλία με την Γαλλία. Σημαίνει ότι είμαστε τρίτοι στον όμιλο. Οπότε παίζουμε, ναι. λέει, μπαράζ με το Καζακστάν και αυτό θα κρίνει αν θα πάμε στο Euro, έτσι μετά είναι. Μετά έχουμε κι άλλο μπαράζ. Το μπαράζ με το Καζακστάν θα γίνει στην Αγία Σοφιά. Και μετά έχουμε δεύτερο μπαράζ. Θα δούμε που θα γίνει το δεύτερο μπαράζ. Με τον νικητή του αγώνα Γεωργίας-Λουξεμβούργου. Δύο παράζ ακόμα δηλαδή για να πάμε στα προκριματικά. Για να πάμε στα τελικά του Πανευρωπαϊκού στη Γερμανία. Αυτό, ναι. Το αξίζει αυτή η εθνική ομάδα. Ο Πογκέτ είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Νέα παιδιά, σύγχρονο, ωραίο ποδόσφαιρο. Μπράβο. Και κέρδισε θερμό χειροκρότημα από 23.000 θεατές. Γιατί εσείς τη θύρα 21 την κρατάτε κλειστή εκεί στην Αγία Σοφιά. Γιατί δεν θέλετε να καθίσουν οπαδοί άλλων ομάδων, να είναι μόνο εκείνες εκεί. Είμαστε ανώθετοι. Θέλουμε να είμαστε ανώθευτοι εμείς. Είμαστε ανώθετοι. Να το δείξετε αυτό, γιατί όπως είπε και ο Πογιές, δεν είναι ωραίο θέαμα αυτό στην κερκίδα να είναι άδεια σε ένα τόσο ωραίο γήπεδο. Περίμενε. Έχουμε το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, καταρχάς, πες. Δεν θα το έλεγα. Γιατί το λες αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραία. Κοίταξε, καταρχάς έχει θέμα αυτή τη στιγμή μεγάλο αγωνιστικός χώρος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ναι. Από την πρώτη μέρα σου θυμίζω και πρόβλημα, ο Πλωτάπητας. Είναι ωραίο το γήπεδο, έχει λιγάκι στενάχωρο, έτσι, λιγάκι... Τι στενάχωρο, παιδάκι μου, ήσουν, εγώ ήμουν εκεί στα εγγένεια του γηπέδου, όπου παλόταν η καρδιά, παλόντουσαν οι καρδιές όλων τώρα. Τι λες τώρα για την Αγία Σοφιά, είναι ωραίο. Αν ήταν λίγο σε ένα μέρος πιο ευρύχωρο, έτσι, πιο... άνετο, θα ήταν πανέμορφο. Είναι ένα ωραίο γήπεδο. Ένα από τα ωραιότερα γήπεδα είναι. Αυτός ο Μπακασέτας, ρε φίλε, το ακούω από τον πατέρα μου, ο οποίος είναι φανατικός ποδοσφαιρό. Μπακασέτας. Σε ποια ομάδα είναι αυτός ο Μπακασέτας? Από την ΑΕΚ. Πήγε στην Τουρκία, τώρα έμεινε ελεύθερος και στην Τράσνο Σπορτ, νομίζω. Και τώρα μάλλον θα γυρίσει στην ΑΕΚ, θα δούμε στην Ελλάδα. Άντε. Τώρα είναι δυνατόν να είναι οι παίκτες μας στην Τουρκία, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν λεφτά οι Τούρκοι. Έχουν και άλλα κι άλλα. Είναι 5-6-10 περίπου σε όλες τις κατηγορίες. Έλληνες ποδοσφαιριστές παίζουν στην Τουρκία. Ναι. Για να σε ρωτήσω κάτι. Όπως έχω ξαναπεί και όπως ξέρουν όλοι όσοι σε παρακολουθούν φανατικά, γιατί έχεις ένα πάρα πολύ φανατικό κοινό, είσαι αυτός που δίνει τον, δεν θα το πω παλμό, γιατί είναι πολύ λίγη η λέξη παλμός για να περιγράψει αυτό που κάνεις εσύ. Παραλίγο να σύεται το στούντιο ολόκληρο όταν κάνεις μετάδοση, όταν σχολιάζεις, γίνεται χαμός. Ένας αντίστοιχος, δεν ξέρω αν πρέπει να τον πω στον αδελφό σου, και αυτός με τα μακριά μαλλιά, Τάκης, πώς τον λένε αυτόν που τον έχω δει κανένα δύο φορές? Ο Τσουκαλάς. Ο Τσουκαλάς. Αυτός ο τύπος είναι ανταγωνιστής σου σε ένα επίπεδο? Δηλαδή, ξέρεις τι θέλω να πω εγώ που έχω δει? Καταρχάς, δεν εσύ... είναι δημοσιογράφος. Δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι μόνο showman. Ακόμα και showman είναι δημοσιογράφος. Και η διαφορά σου, αν μου επιτρέπεις, εσύ, δεν βρίζεις χυδαία κανέναν. Είσαι πολύ ευγενής. Και δεν μπορώ να το συγκρίνω πραγματικά. Για μένα, εσύ είσαι ο μέντορας αυτής της αθλητικής διαφοράς που κάνει τη διαφορά, βέβαια, που κάνει το άλλο στο ποδόσφαιρο. Έχεις γίνει στάρ, έχεις βγει πού να πω, στον αείμνηστο το Θέμο, του Σαμάν, στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Το Γρηγόρη είναι ρέκορμαν. Έχω 14 συμμετοχές μαζί με τα Καρντάσιαν και μια συνεργασία που είχαμε, σου το θυμάσαι, πριν από 2-3 χρόνια, 4 χρόνια, εκεί που πήγαινα κάθε εβδομάδα και δύο φορές και κάναμε ένα 15 λεπτό. Ναι. Αλλά δεν θέλω να συγκριθώ με του καλά Ραυτόπουλο και αυτός, γιατί εγώ δεν βρίζω. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτε τη λέξη μακάκα, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Αυτοί έχουν ξεφύγει, έχει επιτεθεί στον Αντετοκούμπο με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Βέβαια, πιστεύω ότι ο Τσουκαλάς είναι Ολυμπιακός, δεν λέει ψέματα, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Αλλά σε παρακαλώ, δηλαδή το έχω πει και στο Γρηγόρη, το έχω πει σε όλους, στη δημόσια, δεν έχω καμία σχέση. Εγώ είμαι αγνώστη και πιστεύω ότι είμαι και δίκαιος. Ο Τσουκαλάς το έχει πάει αλλού.
Εγώ μακριά από μένα αυτά. Ναι. Μακριά από μένα, ιερά μακριά από μένα. Η εμπλοκή του Κούγια και ανθρώπων που δεν είναι αμιγός μέσα στο ποδόσφαιρο, κάνει καλό στο ποδόσφαιρο άνθρωποι, δηλαδή να μπλέκονται τόσο πολύ. Είναι, δηλαδή ο Κούγιας ανέκαθεν εμπλεκόταν με ομάδες. Είχε περάσει και από τη Μπάτρα, έτσι, Παναχαϊκή και ξέρω κι εγώ και τα λοιπά. Δεν ξέρω, είναι καλό για το ποδόσφαιρο να εμπλέκονται με αυτόν τον τρόπο άλλων χώρων. Ναι, κοίταξε, ο Κούγιας, ναι. Ναι. Είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, γιατί είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, δεν ξέρω, για αυτούς δεν είναι κακό. Το κακό είναι να εμπλέκονται κάποιοι άλλοι που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και έχουν έρθει ως κομίτες, ως αλεξιδοτητές. Αλλά και ο Κούγιας και ο Μπέος και όλοι αυτοί πρέπει να βάζουν ένα μέτρο. Ναι. Να βάζουν ένα μέτρο. Τώρα να έχει μέτρο, περίμενε Σωτήρη μου, να έχει μέτρο ο Κούγιας και ο Μπέος δεν είχαν ποτέ. Τώρα θα το αποκτήσουν σε αυτή την ηλικία. Αν δεν έχεις μέτρο, όμως, δεν έχεις. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να του το βάλει το μέτρο αυτό. Ειδικά όταν παρακτρέπονται και να σταματήσουν ειδικά του Μπέου οι ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί. Αυτό ήθελα να σου πω. Ποια είναι η άποψή σου για τη δράση όλη του Μπέου? Εσύ είσαι και είναι ένας άνθρωπος που ήταν στο Μπέος. Ο Μπέος το έχει παρακάνει. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος και μάλιστα δήμαρχος εν έτη 2023 να είναι ομοφοβικός, να προφορά σε τέτοιους χαρακτηρισμούς απίστευτους που δεν τους έκαναν ούτε τη δεκαετία του 80. Έτσι. Αυτό κάποιος πρέπει να επέμβει, αρμόδιος. Ναι. Εσένα στις μεταδόσεις που κάνεις και όλα αυτά τα σχόλια που κάνεις, τις περιγραφές που κάνεις, που είναι επικές οι περιγραφές σου, είχες ποτέ κάποια κριτική άσκημη έντονη σου, την έπεσε κανείς ποτέ για αυτά που έλεγες? Όχι, ποτέ δεν μου την έχει πέσει και πηγαίνω και εκτός έδρας, πηγαίνω παντού, όλοι με αγαπάνε και όλοι θέλουν να μιλήσουν, να πάω στα γήπεδά τους, να βρεθώ μαζί τους. Ξέρουν όλοι ότι και να σε φεύγω καμία φορά το κάνω από το πάθος μου. Δεν προσβάλλω επί προσωπικού ποτέ κανέναν και αγαπάω όλες τις ομάδες. Έτσι. Έχω ειδικά τις ομάδες της επαρχίας, στη Θεσσαλονίκη σου θυμίζω, οπότε πηγαίνω εκεί, γίνεται λαϊκό προσκύνημα στην Τούμπα, στο Γαριλάο. Πραγματικά δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Και αυτό μου προκαλεί, θα θέλει και εντύπωση λίγο. Πώς ξεκίνησε? Καμιά φορά. Ίσως γιατί είσαι καλοπροαίρετος παρά το πάθος σου αυτό το μεγάλο, είσαι καλοπροαίρετος. Πώς ξεκίνησε αυτό το πάθος για το αθλητικό ρεπορτάζ και τον αθλητισμό γενικότερα και το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, το πάθος υπήρχε. Ξεκίνησε από την τηλεόραση. Όταν ξεκίνησα να κάνω τηλεόραση, ξεκίνησε από μία μετάδοση που έκανα, Καλαμάτα Πανηλιακός, και έβαλε ένα γκολ η Καλαμάτα στο 95, με το Ψυχογιώπουλο, θυμίζω, που βάρεσα το χέρι στο Δημοτικό Στάδιο Παιδείας, έξω να φωνάζω Ψυχογιώπουλος. Από τότε το κατάλαβαν όλοι και το πήρε ένα μετά τον άλλον. Μετά άφησα και την τηλεόραση στις εκπομπές μου. Θυμίζω ένα ποτήρι που είχα σπάσει, που ξέσπασα σε μια εκπομπή με τον Γιώργο τον Πιστικέα, που έγινε πάταχος, πέρασε 5-10 εκατομμύρια views στο YouTube. Και μετά με μάθανε όλοι από εκεί και το πρόσεξαν όλοι και θέλανε, βέβαια, όποτε προσπάθησα, και στο θυμίζω και αυτό, γιατί και εσύ είχες συμβάλει, με είχες βοηθήσει, και ήθελα να κάνω κάτι άλλο κεντρικά στην Αθήνα, όλοι θέλανε να το κάνω σχεδόν τσάπα. Και εντάξει, να ήμουν εκεί στην Αθήνα, πάω να κάνω το χόμπι μου και να περνά. Αλλά όταν εγώ φεύγω από την Καλαμάτα να πάω να ζήσω εκεί, δεν μπορώ να ζήσω με τα λεφτά που μου δίνουν αυτοί. Και γι' αυτό έφυγα και από την τηλεόραση, και πήγα στο YouTube, γιατί και σε τοπικό επίπεδο πάλι δεν μου έμενε τίποτα. Έκανα εκπομπές που είχαν 25-30 χορηγούς και διαφημίσεις και εγώ έπαιρνα ψίχουλα. Το τζάμπα πέθανε, Σωτήρη, το τζάμπα πέθανε. Να το ξεμπερδέψουμε αυτό. Τώρα στο YouTube, τουλάχιστον τώρα στο YouTube, ό,τι παίρνουμε είναι δικό μας. Έχουμε και κέρδη. Πάντως εγώ θα πω ότι εντελώς ξεχωριστές ραδιοφωνικές σου περιγραφές σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ειδικά της Μαύρης Θύελλας, έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Έχεις επηρεάσει και έχεις συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου περιγραφής των ποδοσφαιρικών αγώνων. Αυτό είναι αλήθεια, με πολύ έντονη μορφή, με πολύ δυναμικό στυλ. Αυτό στο προσυπογράφω. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, Νατάστα, έχω αλλάξει
έχω επηρεάσει και τον τρόπο των εκπομπών, θυμάσαι, όταν εγώ πέρναγε ο υποτιθέμενος flow manager μπροστά μου, φύγερε Γιωργούλια, φύγερε από εδώ, με φέραν τις σημειώσεις μπροστά από την κάμερα, σβήναν τίποτα φώτα, είχαμε μια ελευθεριότητα με τους καμεραμάν, με τους καλεσμένους, τότε λέγανε γραφικός, τότε λέγανε τι κάνει αυτός. Και διάφορα τώρα τα κάνουν όλα. Ακόμα και εκπομπές σοβαρές υποτίθεται, όπως ο Μάνες είσαι στον Αλφα, βλέπεις εκεί το πρωί με τους φλόμαν, με τους καμεραμάν, με τους καλεσμένους, με τους συντελεστές, τι χαβαλές γίνεται και τι άνεση. Τότε ναι, όμως, παιδί μου, ζωντάνεψες το χώρο, ζωντάνεψες τις αθλητικές μεταδόσεις, τότε, αλήθεια. Είναι. Τι μου γράφανε εμένα, τι μου γράφανε τότε, ειδικά οι Αθηναίοι στα σχόλια, δεν μπορεί να φανταστείς. Τώρα όμως, όλο αυτό το χαβαλέ και την ελευθεριότητα στις εκπομπές και τη χαλαρότητα, που, να πω και η Αμάν, το βλέπεις και η Αμάν τι κάνουν τώρα, έτσι. Ναι. Σε παρακαλώ, όταν τα έκανα όμως εγώ, λέγανε ο Γιωργούτσος είναι γραφικός, ο Γιωργούτσος είναι απαράδεκτος και μέχρι σου θυμίζω, γιατί και εκεί με έχεις βοηθήσει, κάτι ενώσεις συνταχτών και λοιπά που ναι. Θέλανε να με διαγράψουν για κουταμάρες. Για κουταμάρες, δηλαδή, για τα απίστευτα που τώρα γελάμε. Ναι. Αυτός είναι ο κόσμος όμως, Σωτήρη μου, και αυτή είναι το συνάφι. Δεν το ξέρεις, τώρα θα το μάθεις. Δεν ξέρεις ότι έτσι είναι τα πράγματα. Το έχω, μη σου πω, ενίοτε συγχαθεί. Έτσι, μπράβο. Τουλάχιστον στην περιπέτεια υγείας που πέρασες με τον κορονοϊό και μας είχες κατατρομάξει όλους, σου συμπαραστάθηκαν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι? Υπήρχαν μερικοί που μου συμπαραστάθηκαν, υπήρχαν άλλοι που ελάχιστα, αλλά μου συμπαραστάθηκε η κοινή γνώμη, μου συμπαραστάθηκε όλη η Ελλάδα. Δεν μετράω αυτούς, ναι. Δεν με ενδιαφέρουν. Μου συμπαραστάθηκε όλος ο κόσμος. Ναι. Ήταν συγκινητικό. Αυτό πρέπει να είναι συγκινητικό. 5.000 μηνύματα. Ακριβώς. Ακόμα, Νατάσα, ακόμα διαβάζω μηνύματα από τότε, 3 χρόνια μετά, που έχουν μείνει στο Facebook, έχουν μείνει στο Instagram, έχουν μείνει που μου βγαίνουν. Και τα βλέπω. Σ' αγαπάει ο κόσμος, Σωτήρη μου, σ' αγαπάει πολύ ο κόσμος. Πήγα στην Πάτρα προχθές, ναι. Που πήγα στην Πάτρα, ναι. Που την έχεις ξεχάσει και την έχεις αφήσει. Λοιπόν, πήγα στην Πάτρα προχθές, ναι. Και πήγαινα στα μαγαζιά και μου λέγανε γυναίκες μεγάλες, παιδί μου, είχαμε πάει και είχαμε ανάψει λαμπάδα, είχαμε ανάψει κερί για σένα στην εκκλησία. Αυτό μου φτάνει. Ποιοι μου, ελάχιστη είναι αυτή που δεν αυτά, μου σου αυτά σου τα έλεγαν οι μεγάλες γυναίκες. Οι μικρότερες γυναίκες τι γίνεται, γιατί δεν μου έχεις παντρευτεί ακόμα. Άλλα σου γράφανε. Πώς και είσαι μπακούρι ακόμα, Σωτήρη, ένας τέτοιος στάρ. 23 χρονών παιδί, είμαι μικρός ακόμα. Και εγώ το 23 πρώτος θα έχω πει. Το 23 και αυτό εγώ το έχω πει πρώτος. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να κάτσω να γράψω ένα βιβλίο για αυτό. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να αποκατασταθείς, παιδί μου. Δεν πρέπει να τόσο... να σου πω κάτι, έχεις τόσες γυναίκες θαυμάστριες. Χαμός γίνεται. Έχεις κάνει τις γυναίκες, πριν μου πεις κάτι, περίμενε, πριν μου πεις κάτι θα σου πω, ότι έχεις κάνει και τις γυναίκες να ενδιαφερθούν για το ποδόσφαιρο καταρχάς, το ξέρεις αυτό? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε έχουν αγαπήσει και την Καλαμάτα πάρα πολύ και την ομάδα. Εγώ πότε θα το σκεφτώ αυτό σοβαρά, θα μου πεις πότε. Πότε. Αν πραγματικά δεν είχα τους γονείς μου, χτύπα ξύλο, που είναι και μεγάλη ηλικία, να το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή, αν τους χάσω, θα νιώσω ένα τεράστιο κενό. Μα γιατί, αν βρεις ένα κορίτσι καλό και είσαι μαζί του και παντρευτείς, θα χάσει τους γονείς σου. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό? Γιατί πρέπει το ένα να αποκλεί το άλλο? Ωραία, γιατί περνάω τώρα, το μυαλό μου τελειώνει τη δουλειά και έχω το μυαλό μου να πάω στο χωριό να τους δω. Και αυτό με γεμίζει και μου φτάνει. Σου μαγειρεύει και η μανούλα. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνω. Τις ώρες τρώω εγώ που είμαι όλο έξω. Έχουμε τόσους εκεί φίλους εκεί και λοιπά. Δεν προλαβαίνω να πάω σπίτι να πάω. Αλλά άμα χρειαστεί όμως, τότε θα νιώσω ένα κενό μέσα μου. Και ίσως να σκεφτώ και να πω και τι έκανα μέχρι τώρα. Αλλά δεν είναι όλα δουλειά όμως, Σωτήρη, στη ζωή. Η δουλειά μου είναι η σχέση μου. Η δουλειά μου είναι το πάθος μου, είναι τα πάντα μου. Με γεμίζει τόσο τρομακτικά αυτό, ειδικά τώρα η εκπομπή που είναι δική μου 100%, που κινώ, τα λογιστικά, έχω το νου μου, έχω τα πάντα. Νιώθω ότι είναι ένα τεράστιο παιδί, μια τεράστια οικογένεια, ένα τεράστιο σπίτι που έχω και με γεμίζει. Τι θα γίνει αργότερα, άστο. Ας πάω καλά μέχρι τότε, ας είμαστε καλά και βλέπουμε. Να σου πω. Ζήσουμε και 10 χρόνια άσχημα. Και ηθοποιός τον Αστέρα Ραχούλας έκανες και αυτό. Ναι, και μετά. Δεν θέλω να πω και εκεί τώρα, και εκεί δεν πληρώθηκα. Αλήθεια, λέω, όχι, να το πεις.
Και από τότε και αυτό δεν έχω πάει πουθενά άλλο. Μου έχουν κάνει και άλλες προτάσεις. Αλλά εσύ έφαγα αγγούρι εκεί τεράστιο, έτσι. Ναι. Εγώ νόμιζα θα πάω να πω μια τάκα και θα σηκωθώ να φύγω. Ναι. Ήμασταν δύο μήνες, γιατί έπαιξα 2-3 επεισόδια. Ήλιο με ήλιο. Ήλιο με ήλιο. Πηγαίναμε 6 το πρωί, 7 και φεύγαμε 6-7 το βράδυ. Και δεν πληρώθηκες. Και είχα και τα δουλειά μου. Δεν σου πω τώρα, μέσα τώρα. Μάλιστα. Δεν πληρώθηκα. Ναι, άρχισα να πληρωθώ, πήρα λίγα. Πολύ δουλειά. Οι ηθοποιοί είναι ήρωες, Νατάσα, είναι ήρωες. Εκεί γνώρισα βέβαια το Σκεδαρέσι, γνώρισα το. Τι να σου πω τώρα, τη Παναγιώτα, τη Βαστραντή. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Ναι, πάρα πολύ κόσμο που είναι φίλοι μου από τότε. Ερχόμουν μια φορά από την Αθήνα και άκουγα το Σκεδαρέσι να μιλάει στην Ερασπόρ. Και όταν είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, για τον Αστέρα Ραχούλας, για ένα λόγο. Και του λέω, ρωτάμε γιατί. Και λέει, γιατί γνώρισα ένα μύθο. Λέει, για αυτός ποιο δεν λέω αυτό. Είσαι μύθος, ρε Σωτήρη, είσαι μύθος. Αλήθεια είναι αυτό. Είσαι μύθος. Και λέει, ο Σκεδαρέσι, είπε για μένα αυτό ο Σκεδαρέσις. Παρά λίγο να μου φύγει το αυτοκίνητο από τα χέρια την ώρα που το άκουσα. Δηλαδή, αυτό είναι κέρδος για μένα. Αλλά εσύ, ο κόπος πρέπει να πληρώνεται. Έτσι. Ο υδρότας, η κούραση πρέπει να πληρώνεται. Εμείς στο site, στο sportsmon.gr, δεν παίρνουμε άνθρωπο να τάσα. Αν δεν έχουμε να πληρώσουμε. Δεν θέλουμε κανείς να κάνει. Αυτό είναι το σωστό, αλλά. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά η χώρα του τζάμπα φαίνεται να μην το καταλαβαίνει ακόμα και να εκμεταλλεύεται τα πάντα. Ναι. Και να πω και κάτι, τι άλλο δεν μ' άρεσε στην Αθήνα. Μια παρεούλα, ήδη και οι ίδιοι. Ο κουμπάρος στην εκπομπή, ο κουμπάρας στο πάνελ. Ο φίλος εκεί, ο ανιψιός, ο γιος εκείνα τα άλλα. Μέχρι στην ΕΡΤ, μέχρι και στον κρατικό τομέα. Τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, τα ανιψιά τους. Κουράστηκα. Και αυτό θέλω ελεύθερο σκοπευτή μόνο. Μόνος μου και το ίντερνετ σπάει κάθε σύνορο, σπάει κάθε περιορισμό και είναι ελεύθερο και ωραίο. Πραγματικά η Αθήνα για μένα ήταν μια τεράστια απογοήτευση. Εξαιρώ το φίλο μου τον Γρηγόρη τον Μαγούτογλου, τον εξαιρώ που η σχέση μου μαζί του είναι αδελφική. Είναι δηλαδή και στο νοσοκομείο μου συμπαραστάθηκε και παντού. Εξαιρώ ότι, καλά εσένα πάνω απ' όλα έτσι, εξαιρώ τη Φέη τη Μαυραγάνη με την οποία έχω μια άριστη σχέση και μερικούς ανθρώπους ακόμα οι οποίοι ήταν δίπλα μου. Και οι υπόλοιποι είναι εκμεταλλευτές. Είναι εκμεταλλευτές το 80%. Είναι 25-10 στάρ που παίρνουν τα λεφτά 30-40 χρόνια και δεν αφήνουν να μπει ανάμεσά τους ούτε κουνούπι. Ναι. Ούτε κουνούπι, στο λέω εγώ. Δέχτηκε κάνουν οι πιο πολλοί, υπάρχουν και εξαιρέσεις αθλητικές εκπομπές. Δέχτηκε γιατί δεν υπάρχει αθλητική εκπομπή στην τηλεόραση, γιατί είναι όλοι βαρετοί, είναι όλοι κουραστικοί. Το 80% είναι γλύπτες. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Και πραγματικά λέω πράγματα που δεν το έχω ξαναπεί αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ήταν η Αθήνα η μεγάλη απογοήτευση, έκανα 2 χρόνια, 1,5 σου θυμίζω. Και παρότι συμβουλές που μου είχες δώσει, παρότι μου είχες πει τι πρέπει να κάνω, δεν μπορούσα να τα απεξέλθω. Δεν θα μπορούσες να ζήσεις στην Αθήνα, έτσι. Όχι. Μην πεις εκείνο, μην πεις το άλλο, μην πεις αυτό, μην πεις εκείνο. Εδώ ξέρεις ότι υπάρχουν μεγάλα συνδρομητικά κανάλια που για να πάρουν ένα αθλητικό συντάκτη υπογράφει και του λένε δεν θα σχολιάζεις τις φάσεις, μόνο θα τις περιγράφεις. Να σκοτώσουν άνθρωπο μέσα στο γήπεδο, εσύ θα πεις μόνο τον γκολ και το απλάγιο και το αράο. Όχι ρε πούστη. Όχι. Γι' αυτό δεν βλέπει κανείς αθλητικές εκπομπές, γι' αυτό είναι όλες στο 2, 2,5-3%. Άρε Σωτήρη, είσαι τεράστιος, είσαι ο τεράστιος, είσαι τεράστιος. Πραγματικά. Ξέρεις πόσο, ξέρεις κάτι, το αυτονόητο το να λέει κανείς τα πράγματα με το όνομά τους, που είναι το αυτονόητο, αυτό μας λείπει. Το να λες τα πράγματα όπως είναι, να είσαι αυθεντικός και εσύ είσαι αυθεντικός. Ένα άλλο λάθος που κάνουν, θα το πω. Άλλο λάθος που κάνουν. Το έχω πει και τον Γρηγόρη, αυτό και το έχει καταλάβει. Το κατάλαβα όταν πήγα εγώ. Και όταν πέρυσι κάναμε. Ήταν η εκπομπή που πήγα εγώ, η πρώτη σε τηλεθέαση πέρυσι τη χρονιά. Λοιπόν, επηρεάζονται για τους συνεργάτες, για τους οποίους θα δώσουν δουλειές, από τα followers που έχουν στο Instagram. Ρε παιδιά, άλλο να βάλει ένα μπούτι, ένα κόλλο, συγγνώμη για την έκφραση, άλλη ένα στήθος στο Instagram και να κάνει 1 εκατομμύριο followers. Αυτός δεν θα τη δει μετά στην τηλεόραση αυτή. Το καταλαβαίνετε. Μην μπερδεύεστε. Ναι. Άλλο το κοινό το τηλεοπτικό, άλλο το κοινό το social media, άλλο το κοινό το YouTube, άλλο το κοινό εκεί. Κατάλαβα και τις παίρνω όλες αυτές με τις περσόνες και τις στην τηλεόραση και τρώνε τη φόλα και μετά τελειώνουν οι εκπομπές, πέφτουν έξω στα μπάτζετ και την πληρώνουν και αθώοι. Δεν τη λέω σήμερα, μεγάλη σκουβέλια. Είσαι θεούλης. Να σου πω για να. Δεν τα έχω ξαναπεί ποτέ, ποτέ. Πρώτη φορά τα λέω. Το ξέρω. Υπάρχουν εξαιρέσεις, το ξαναλέω, έτσι. Άσε τι να σου πω για το νοσοκομείο που πήγα να. Μέχρι στην εντατική προσπαθούσα να μου στείλουν κάμερα. Μέχρι στην εντατική. Μεγάλα τεράστια ονόματα. Εξαιρώ τον Ευαγγελάτο εδώ, γιατί δεν το είχα πει στον Αρναούτογλου και πολλοί νομίζαν ότι λέω για τον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Δεν είναι ο Νίκος ο Ευαγγελάτος. Ο Νίκος με σεβάστηκε. Λοιπόν, καλά, ο Γρηγόρης εννοείται. Άλλοι όμως,
Άλλοι όμως ήταν εσχροί. Προσπαθούσαν να στείλουν κάμερα μέχρι την εντατική, τη μονάδα αυξημένης φροντίδας που ήμουνα. Τι λες, βρε παιδί. Και δεν τους ένοιαζα να πεθάνω. Θέλανε να πεθάνω live, να το δουν αυτοί. Μάλιστα. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Σημεία και τέρατα, καταλαβαίνω. Αρφαρά Μεσσηνίας, Καλαμάτα, Αρφαρά Μεσσηνίας, το κέντρο εδώ, το στούντιό μας, δικό μας, το Αρφαρά το έχουμε. Υπέροχο στούντιο. Τώρα κάνουμε έργα εκεί μέσα αυτή τη στιγμή. Το επεκτείνουμε και θα κάνουμε εκπομπάρες που θα φτάσουν σε 100.000 views κατά εκπομπή, το 1 εκατομμύριο, τα 200 δισεκατομμύρια. Είσαι άρχοντας, ρε φίλε, είσαι άρχοντας. Πραγματικά σε χαίρομαι γιατί είσαι άρχοντας. Αλλά μας έχει ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Ερχόμαστε στην Πάτρα, δεν σε βλέπουμε. Εναρθείτε στη Ρόδο. Στη Ρόδο δεν σε βλέπουμε. Όχι, θα έρθει στη Ρόδο και θα σε δω. Δεν ήμουν, ήρθες και εσύ μια φορά που δεν ήμουν. Να σου πω για να ολοκληρώσουμε, ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου, οι πιο σημαντικοί ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Πες μου Έλληνες και πες μου και ξένους. Ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ, ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ. Από Ελλάδα ο Νίκος Αναστόπουλος, ο Θωμάς ο Μαύρος, ο Δημήτρης Σαραβάκος, αυτές είναι τεράστια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο Κούδας, οι μεγάλες μορφές. Από το σύγχρονο ποδοσφαιριστές δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Έχεις κάποιον από τους καινούριους να θεωρείς ότι είναι ταλέντο, να αγγίζει έτσι τα όρια αυτών των μύθων που είπες? Ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας. Μεγάλο ταλέντο. Μάλιστα. Ο Κωνσταντέλιας αυτής της εποχής. Και πες το φίλο στον Μπογιέτ να τον βάζει βασικό στην Εθνική. Δεν καταλαβαίνω γιατί τον βάζει. Ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Γιατί στο πάω εκεί, Πογέτα, έκλεισε και εσύ κοντά με αυτούς είσαι. Ναι. Λοιπόν, είσαι της ίδιας συναισθημάτων. Ναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας είναι η αποκάλυψη που θα αφήσει εποχή σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, ο Φορτούνης βέβαια που είναι ναι, στα τελειώματα, ο Φορτούνης, ναι, μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης αποκάλυψη. Μάλιστα. Ο Μαραντόνα της Ελλάδας. Ναι, για μας εσύ είσαι η αποκάλυψη σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και βεβαίως θα σε αποχαιρετήσουμε. Θα σε αποχαιρετήσουμε αφού σου ευχηθούμε τα καλύτερα και δυναμικά πάντα. Με τι άλλο από αυτό το τραγούδι. Γεια σου Σωτήρη μου. Ναι, και να μου τη στείλετε την εκπομπή, να τη βάλετε. Εννοείται, γιατί ήδη έχουμε εδώ. Εννοείται, και θα την αναρτήσουμε κιόλας. Ωραία, ωραία. Σε αγαπώ πολύ. Είσαι η ωραιότερη γυναίκα που υπάρχει στη Μεσόγειο. Τουλάχιστον. Στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, αγάπη. Πιστεύω και στην Ευρώπη, αλλά δεν στο λέω, δεν στο λέω για την Ευρώπη. Μου το πάρεις επάνω σου. Γεια σου, Σωτήρη μου. Γεια. Η ωραιότερη γυναίκα είσαι. Γεια. Αρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το ματς, αρχίζει το ματς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το ματς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το ματς, αρχίζει το ματς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το ματς. Αρχίζει το ματς, παράτα με τώρα, πλησίασε η ώρα, αρχίζει το ματς.